Τι μουσική γράφεις? Συνεχίζω να γράφω μουσική. Έχω γράψει μουσική για ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που θα αρχίσει να προβάλλεται από τον άλλο μήνα. Σε λίγες μέρες δηλαδή θα ξεκινήσει. Πού θα προβάλλεται? Έχω. Έθετα από αυτό το αν έρθει η ώρα. Δεν είναι ακόμα σε να ξεκινήσει, γιατί είμαι και λίγο προληπτική πάνω σε όλα αυτά. Ένα όμορφο ντοκιμαντέρ σε σχέση με το σύμπαν. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτή η μουσική. Γενικά μου αρέσει να γράφω για την εικόνα. Εσύ βγάζεις λεφτά από αυτά, Ευγενία. Δηλαδή εσύ δούλευες στην τηλεόραση, έβγαλες κάποια λεφτά από την τηλεόραση. Καλά, και τώρα α πούμε προσπαθείς να βγάλεις κάποια λεφτά μέσω της μουσικής σου. Ναι, και γι' αυτό παίρνω και ραδιόφωνο. Μπράβο, ναι, ας το ραδιόφωνο. Η μουσική είναι ικανή να καλύψει τα δικά σου έξοδα? Όχι. Πολύ λίγοι είναι οι μουσικοί τυχεροί που μπορούν να ζήσουν από τη δουλειά τους. Οι περισσότεροι κάνουν και πολλές άλλες δουλειές. Βέβαια, οι περισσότεροι κάνουν πολλές άλλες μουσικές δουλειές. Για παράδειγμα, εσύ εξαρτάσαι οικονομικά από τον άντρα σου. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Στο σπίτι, πώς είναι, βέβαια, επειδή έχουμε δει φωτογραφίες το τελευταίο διάστημα. Πρέπει να έχετε πολύ καλή σχέση και με τον πρώην σύζυγό σου. Γιατί ναι, σε έκθεση ζωγραφική είχε πάει και ο Άδωνης και είχατε φωτογραφηθεί όλοι μαζί. Ναι. Αυτό πώς το έχετε καταφέρει να είναι? Δύσκολα. Με πολλή δουλειά. Ήταν έτσι από την αρχή ή στην πορεία? Είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο διαζύγιο εμείς. Τι εννοείς δουλειά? Ήθελε δουλειά. Ήθελε δουλειά. Θα σου πω, καταρχήν, να πάρουμε από την αρχή. Εμείς είχαμε ένα πάρα πολύ άσχημο διαζύγιο. Στην αρχή χωρίσαμε πολύ καλά. Αλλά όταν μπήκαν μέσα τα θέματα, τα πρακτικά του διαζυγίου, της διατροφής, των παιδιών, εκεί ναι, τα πράγματα γίνανε πάρα πολύ άσχημα. Όμως, επειδή γνωρίζω ότι όλοι το γνωρίζουμε, είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, ναι, οικονομικά είναι άνετος. Πάρα πολύ δηλαδή ευκατάστατος, ναι. Άρα δεν θα έπρεπε να κολλήσετε σε αυτό το θέμα? Όχι, αλλά κολλήσω. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Κοίταξε, αυτά είναι θέματα περισσότερο εγωιστικά. Μπαίνουν και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπαίνουν πολύ εγωιστικά θέματα. Ειδικά από την πλευρά της γυναίκας αρχίζει και νιώθει τρομερή ανασφάλεια όταν βλέπει ότι ο μπαμπάς των παιδιών δεν είναι διατεθειμένος. Γιατί αυτό δείχνει στην αρχή, δεν είναι διατεθειμένος να ασχοληθεί με τα παιδιά. Αρχίζουν και μπαίνουν τέτοια θέματα. Μετά τα πράγματα είχαν φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Και η αλήθεια είναι ότι εκεί που είδαμε ότι δεν μας έπαιρνε παραπάνω, δεν γινότανε. Γιατί και στα δικαστήρια τα ελληνικά πια, περί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον όταν εγώ χώρισα, και να εκδοθεί το διαζύγιο και να εκδοθούν, να βγουν αποφάσεις. Και μέναμε πάρα πολύ πίσω. Τέλος πάντων, τα βρήκαμε εξωδικαστικά τελικά και μπορέσαμε και παντρευτήκαμε με τον Άδωνη. Γιατί με τον Άδωνη είχαμε κάνει το μωρό πριν να παντρευτούμε. Γιατί δεν είχε πάρει διαζύγιο? Δεν είχα πάρει διαζύγιο. Κάνε 7 χρόνια να πάρω διαζύγιο. Ήσουν με τον Άδωνη 7 χρόνια χωρίς να. Ήμουνα με τον Άδωνη 7 χρόνια χωρίς να έχουμε διαζύγιο. Ναι. Και αυτό μετά από 4 χρόνια κάναμε και το μωρό. Ο Άδωνης ήταν η πρώτη σου σχέση μετά τον Μανολίδη? Ναι. Αλήθεια, ε? Ναι. Ήταν αμέσως μετά. Και μετά αυτό που λες ότι χρειάστηκε δουλειά, πώς καταφέρατε από μια κακή σχέση να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Θα σου πω, να φωτογραφίζεστε όλοι μαζί, πρέπει να σου πω ότι πολύ μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό έπαιξε ο Άδωνης, ο οποίος ήταν ο συνδετικός κρίκος αυτή τη ιστορία. Δεν ακούγεται όλο αυτό. Εκείνος και όμως. Δεν θα το έκαναν πολλοί άντρες πάντως αυτό. Όχι. Θα ήταν, ξέρεις, απλές εγωιστές. Δείχνει μεγαλοκαρδία δηλαδή αυτό, ας πούμε. Είναι πολύ γενναιόδωρος. Πολύ. Τέλος πάντων, τον έβαλε κάτω και του είπε. Πήγε και τον συνάντησε. Τίποτα δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Είναι πολύ κακό και για τα παιδιά, είναι πολύ κακό και για τη σχέση τη δική μας. Και εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να τον κρατήσουμε έξω από τη ζωή μας και δεν είμαστε διατεθειμένοι να τον κρατήσουμε έξω από τη ζωή των παιδιών. Γιατί εκείνος αυτό που φοβόταν είναι ότι θα αποξενωνόταν πάρα πολύ από τα παιδιά. Όταν είδε ότι αυτό δεν είχαμε καμία πρόθεση να το κάνουμε και στο σπίτι έρχεται πάρα πολύ συχνά και τρώμε μαζί πολύ συχνά. Και βεβαίως λόγος της αποφάσης για τη ζωή των παιδιών έχει. Και είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε πολύ αγαπημένοι. Και εκείνος έρχεται στις συναυλίες που κάνω και εμείς πηγαίνουμε σε εκθέσεις ζωγραφικής που κάνει. Και τα παιδιά φαντάζομαι και για τα παιδιά αυτό είναι ωραίο, δηλαδή αισθάνονται καλύτερα. Βεβαίως, αισθάνονται πολύ καλά. Είναι πολύ καλά, είναι μέρος της ζωής μας. Κοίτα, ο Άδωνης τώρα, είτε δεν μιλάω πολιτικά, σε προσωπικό επίπεδο είναι ένας ικανός άνθρωπος σίγουρα. Φαντάζομαι δεν έχει τεθεί ποτέ κανένα θέμα δυσκολίας στο πώς, ας πούμε, φέρεται στα παιδιά που είναι δικά του βιολογικά και στα παιδιά που είναι δικά σου. Ναι, αλλά φαντάζομαι δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Καταρχήν είναι πάρα πολύ. Αν γίνει ποτέ κάποια κόμπλα μέσα στο σπίτι, ρε παιδί μου, όταν το ακούς και έτσι πώς το παρουσιάζεις, ακούγεται ωραίο και ιδανικό, γιατί όταν υπάρχουν παιδιά. Όχι, αλλά. Δεν είναι εύκολο πράγμα τώρα. Θα σου εξηγήσω. Καταρχήν είναι πολύ. Για το συγκεκριμένο θέμα είναι πολύ βολικό εντός εισαγωγικών το ότι ο Άδωνης λείπει πάρα πολλές ώρες από το σπίτι. Οπότε, τις ώρες αιχμής των παιδιών, που είναι κυρίως τα απογεύματα, απουσιάζει, δεν είναι στο σπίτι, γιατί γυρίζει πολύ αργά το βράδυ. Εγώ είμαι αυτή που καλούμε να ενώσω όλα τα παιδιά μαζί, να ενώσω τα προγράμματά τους και να μπορέσω να κάνω την οικογένεια πολύ 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 δεμένη. Ο Άδωνης όλο αυτό το βρίσκει έτοιμο. Τώρα, σε περιόδους κρίσης, για παράδειγμα, έχουν περάσει πολύ δύσκολες εφηβείες με τα παιδιά, σε κάποιες εξάρσεις, εκεί κλήθηκε να μιλήσει με τα παιδιά και εκεί τα παιδιά, επειδή
ξέρουν ότι δεν ανακατεύεται για ψιλοπίδημα στη σχέση μας και δεν έχει τον πρωταρχικό λόγο στη ζωή τους, εκεί τον ακούσανε πολύ πιο προσεκτικά. Δεν επιτρέπεις εσύ αυτό. Κοίταξε, σε οριακές φάσεις που εγώ πια έχω πει ότι είναι να πω και δεν γίνεται άλλο, ακόμα τα παιδιά σας είναι μικρά, αλλά θα τα ζήσετε, όπως και τα έχουν ζήσει όλες οι οικογένειες, εκεί πρέπει να μπει ένας άνθρωπος που είναι μεν στην οικογένεια, αλλά είναι λίγο πιο έξω. Λίγο πιο μακριά από το πρόβλημα. Γιατί εγώ μπαίνω μέσα στο πρόβλημα, αναγκαστικά και το παιδί είναι μέσα στο πρόβλημα. Οπότε το να υπάρχει κάποιος, τα παιδιά έχουν μεγαλώσει με τον Άδωνη, ο Αλέξανδρος ήταν 6 χρονών, τώρα είναι 18, στα 19, η Θεοδόρα ήταν 4. Τώρα είναι 17, είναι μαζί μας 13 χρόνια, έκανες, τα έχουν μεγαλώσει. Σε ποια ηλικία γέννησες? Ναι, πολύ μικρά. 20 είπα. Χρονών έκανα τον 20 Αλέξανδρο χρονών. Και 22 τη Θεοδόρα. Να σε ρωτήσω κάτι προσωπικό, ρε Ευγενία. Πόσο δύσκολο είναι να έχεις μια σχέση, ένα γάμο και παιδιά και οικογένεια με έναν άνθρωπο που είναι πολύ μεγαλύτερος από σένα? Ναι. Δηλαδή η διαφορά ηλικίας τελικά ήταν λάθος, ας πούμε, πιστεύεις? Ναι. Ήταν λάθος. Ναι. Κοίταξε, είμαι πολύ ευγνώμων που έζησα με ένα τέτοιο άνθρωπο, γιατί εκτός όλων των άλλων είναι πολύ ιδιαίτερος. Τα παιδιά μου έχουν πάρει πολλά καλά από εκείνον. Από τη φύση του, την καλλιτεχνική, ας πούμε. Πολύ, έτσι. Πολλά έτσι, καλά. Και δεν έχουμε δει ότι ζωγραφίζει. Ποιο ζωγραφίζει εξαιρετικά? Ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος. Είναι εκπληκτικός. Κάτι που έχει δείξει είναι. Έχει πάρει το ταλέντο του πατέρα του. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και θα ασχοληθεί και με αυτό. Αλλά είναι κάτι που δεν το συστήνω. Δηλαδή στα παιδιά μου και στους φίλους μου και σε ανθρώπους που με ρωτάνε, είναι ότι δεν συστήνω να υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει ένα χάσμα που πολύ δύσκολα γεφυρώνεται. Η μεγάλη σου η κόρη θα γίνει μοντέλο, γιατί το διαβάσαμε πριν κάνα δύο εβδομάδες. Ότι της κάναν πρόταση, τι έχει γίνει αυτό? Θα σου πω, αυτό ήταν και η αφορμή που έστειλε τελικά εξώδικο σε όλα τα μέσα να μην ξαναναφερθούν στα παιδιά με φωτογραφίες για τη ζωή τους, για τα Facebook τους κτλ. Γιατί δεν το είχα κάνει, όπως ξέρεις, τόσο καιρό. Τα παιδιά έχουν Facebook. Όλα τα παιδιά. Πέρυσι της είχε πάρει ο μπαμπάς της μια φωτογραφική μηχανή. Σούπερ, wow, επαγγελματική από το εξωτερικό, τρομερή. Και καθίζανε με τις φίλες της και άρχισαν να τραβάνε φωτογραφίες. Πέρυσι, στα 15. Άρχισαν να τραβάνε φωτογραφίες, πόζες, περίεργες αυτές. Η μικρή είναι και όμορφη. Της λένε όλοι και τι όμορφη που είσαι, τι όμορφη που είσαι. Άρχισε να κάνει μαζί με τις φίλες της. Τις βάλανε στα Facebook αυτές. Κάνανε κάποια πλάκα μεταξύ τους να τα στείλουμε διαδικτυακά από εδώ από εκεί. Τα τσιμπήσανε φέτος λόγω της βάφτισης του μωρού και τα λοιπά. Τα περιοδικά, τα μέσα, τα sites, δεν ξέρω ποιος. Και βγάλανε ότι θέλει να γίνει μοντέλο. Με αποτέλεσμα αυτή να τα έχει βάψει μαύρα, γιατί καμία σχέση με τη ζωή της. Καλά, δεν θα ήταν και κακό, βρε παιδιά, να θέλει κοπέλα να γίνει μοντέλο. Γιατί το λες έτσι? Αλλά δεν έχει αυτό. Δεν το έχει στο μυαλό τη αυτό καθόλου. Ναι, αλλά καταλαβαίνει ότι οι φίλοι τη αρχίζουν να την κοροϊδεύουν. Οι δικοί τη αρχίζουν να τη λένε αού και τι είναι και τα άλλα. Αυτή μπλόκαρε. Το πήρε στραβά. Τι να κάνουμε. Το πήρε άσχημα. Παρόλο που κανένα δεν είπε τι άσχημη που είναι ή τι το θέλει. Κανένα. Όλοι το πήρανε πολύ ζεστά, ας πούμε, και το προβάλανε όμορφα, αν θέλει. Παρόλα αυτά. Είναι εκείνη... ωραία κοπέλα, πολύ. Εκείνη δεν το πήρε καλά. Στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Κατέβασε τη σελίδα τη στο Facebook και καλά. Γκρίνιαζε. Είχαμε δράματα στο σπίτι. Και εσύ είπα, τα έλεγα. εντάξει, τα ακούσαμε κι αυτά. Αλλά κυρίως εγώ τη έχω πει να προσέχει. Και στον έναν και στον άλλον. Κάποια στιγμή πριν από 2-3 χρόνια είχαμε πάει διακοπές στο Πήλιο. Φύγει ο Αλέξανδρος, έβαλε όλες μας τις φωτογραφίες που βγάλαμε στο Πήλιο μέσα στα χιόνια και τα αυτά, τις έβαλε στο Facebook. Πήραν τα περιοδικά τις φωτογραφίες. Πες, αποκλειστικό ρεπορτάζ από το Πήλιο. Σαν να είχαμε φέρει τους φωτογράφους στο Πήλιο, μας τραβάνε. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ επανέκαμψες φέτος στα μέσα μέσω της ραδιοφωνικής σου εκπομπής. Ναι. Τηλεόραση γιατί δεν κάνεις? Τηλεόραση. Που είναι και πιο προσοδοφόρα και είχες κάνει πετυχημένα πράγματα, ας πούμε. Ευχαριστώ. Θα σου πω. Κοίταξε, την τηλεόραση την αγαπάω και με αγαπάει. Και βρισκόμαστε στις συζητήσεις πάντα. Δηλαδή, με σκέφτονται. Με σκέφτονται. Τι πράγματα σκόρτουν φέτος συγκεκριμένα, ας πούμε? Διάφορα. Έλα, πες. Εντάξει, το τελευταίο δεν είναι ανάγκη, το κάνουν άλλοι παρουσιαστές τώρα και αισθάνομαι και δύσκολα. Το τελευταίο, επειδή ακούστηκε, υπάρχουν πολλά που δεν ακούστηκαν, ήταν με το παιχνίδι αυτό στο Sky, τον εκατομμυρίουχο. Το Hot Seat. Ναι. Που κάνει ο Ζουγανέλης. Που κάνει τελικά ο Γιάννης ο Ζουγανέλης, πάρα πολύ ωραία. Αυτό δεν το έκανα γιατί είχε πάρα πολλές ώρες γυρίσματα. Είναι ένα καθημερινό παιχνίδι που είχε μαζεμένα μαγνητοσκοπημένα γυρίσματα. Το οποίο όμως είναι 4 μήνες, μετά κάθεσε. Ναι, αλλά εγώ είχα μωρό 2 μηνών.
Δηλαδή, αυτοί οι 4 μήνες είχα το μωρό 2 μηνών και τα γυρίσματα ήταν από τις 5 το απόγευμα, επειδή έχει κοινό ζωντανό, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ. Οπότε, εγώ θα έπρεπε να είμαι απούσα από όλη την απογευματινή ζωή και των μεγαλύτερων παιδιών, δηλαδή του Περσέα που ξεκίναγε καινούρια τάξη στο σχολείο του Σεπτέμβριο, τη Θεοδόρα που ήταν Δευτέρα Λυκείου, μια πολύ δύσκολη τάξη, ο Αλέξανδρος είχε τελειώσει το σχολείο, ξεκινάει κάτι καινούριο. Και εγώ θα έπρεπε στην αρχή τη σχολική περίοδου να είμαι απούσα για 4 μήνες. Όλο του το απόγευμα. Μάλιστα. Χώρια το μωρό του. Εάν ήταν πρωί τα γυρίσματα, ενδεχομένως να το σκεφτόμουν και λίγο πιο σοβαρά. Γιατί τα παιδιά το πρωί είναι στο σχολείο, και είναι τελείως διαφορετικό. Οπότε πρέπει. Άρα του χρόνου να υποθέσουμε ότι θα γυρίσει στην τηλεόραση. Κοίταξε, αν κάνω κάτι μουσικό, εμένα με κάλυψε πάρα πολύ φέτος. Αυτό δεν έχει λεφτά, μας λες. Σεπτέμβριο. Εντάξει, τώρα η τηλεόραση έχει. Λίγο καλύτερα από τη μουσική. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να επικεντρωθώ πάρα πολύ στη δουλειά μου. Χάρηκα πολύ με το βραβείο που πήρα στην Ουγγαρία πριν από λίγο καιρό για την όπερά μου. Χάρηκα πολύ που με εμπιστεύτηκα και έγραψα έτσι μια όμορφη μουσική για το ντοκιμαντέρ. Πόσα όργανα ξέρεις, Ευγενία? Πιάνο παίζω, αλλά επειδή έχω ασχοληθεί και με τη σύνθεση, με την ενορχήστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας, θεωρητικά γνωρίζω όλα τα όργανα της ορχήστρας. Για να γράψω όλα, για αυτά. Βεβαίως, μπορώ να γράψω για όλα τα όργανα της ορχήστρας. Γίνει του χρόνου που λένε ότι του χρόνου του παραχρόνου ένα dancing με τους καλύτερους που έχουν περάσει ποτέ. Και επειδή είσαι μία από τις καλύτερες που έχει περάσει ποτέ, θα έπαιρνες μέρος ή όχι? Πολύ δύσκολο. Γιατί? Πολύ δύσκολο. Ήσουν καλή. Ευχαριστώ. Κάτι τελευταίο. Ο Άδωνης, επειδή είχε γραφτεί αυτό τότε, είχε ζηλέψει με τις 6 εμφάνισεις που κάθε χορεύτρια μοίρια έχει σε αυτό δεν το σοου. Είχε ζηλέψει με τις 6 εμφανίσεις. Τι είχε κάνει? Είχε ζηλέψει γιατί έλειπα πάρα πολλές ώρες. Ήμουνα με έναν άλλον άνθρωπο με τον οποίο ερχόμασταν σε πολύ κοντινή επαφή λόγω. Είναι η δουλειά. Είχε ζηλέψει πάρα πολύ. Κι εγώ είμαι όμως. Κι εγώ ζηλέψω. Δεν είμαι ζηλιάρα. Είσαι ζηλιάρα. Εγώ βγάζω μάτια. Τα λέει. Συγγνώμη, γιατί πιάσει το φλερτάρουν? Έχει ποτέ δει κάποια γυναίκα να το φλερτάρει? Μπροστά μου, όχι, δεν έχει τολμήσει καμία. Αλλά από πίσω μου, ναι. Και πού το ξέρεις? Που εννοείς, το μαθαίνω, μου το λένε οι καλοθελητές. Εννοείς, α, τα λένε. Α, με τι κάνουνε? Δηλαδή να πάει καλεσμένος παντού. Έχω παντού εγώ τους ανθρώπους μου και μου τα λένε.